It's not good, I think. In Germany we don't do like this. Πολλοί αναγκάστηκαν να περιπλανούνται στους δρόμους του λιμανιού έως και μισή ώρα μέχρι να φτάσουν στον ηλεκτρικό σταθμό. We are tourists, we're bringing money to the country and it was very complicated with Even the kids. In Corfu, huh? Yeah. Also in Corfu before and the kids are tired. Οι τουρίστες αντιλαμβάνονται τα προβλήματα των διοκτητών ταξί, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν το λόγο της δικής τους ταλαιπωρίας. Sometimes it's the only way to get what you want if you strike, isn't it? Because the government never listens to you, so I'm all for it. It's sad that you have to do that. Λόγω της δυσφήμισης της Ελλάδας από την απεργία των διοκτητών ταξί, πολλές εταιρείες κρουαζιεροπλοίων σκέφτονται να αλλάξουν προορισμούς και να μην περιλαμβάνουν ελληνικά λιμάνια στις κρουαζιέρες τους, εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από κανονικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσάρεστα νέα από το εξωτερικό, με πιθανότητα ακύρωση δρομολογίων προς την Ελλάδα. Από την πλευρά τους, οι διοκτήτες ταξί επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους, ενώ υποστηρίζουν πως οι ξένοι τουρίστες δεν ταλαιπωρούνται. Οι τουρίστες δεν ταλαιπωρούνται. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που θα έρθει να ταλαιπωρηθεί, που θα κουβαλήσει μια βαλίτσα και θα βγει λίγο πιο έξω στη στάση να πάρει το λεωφορείο και να πάει στην ευχή του Θεού. Είναι ανθρώποι οι οποίοι έχουν οικογένειες, έχουν χρεωθεί στις τράπεζες και θέλει να δώσει ταξί στις μεγαλοϊπετηρίες, δηλαδή να μας κάνει υπάλληλος σε αυτούς. Η εικόνα εκατοντάδων τουριστών να περιφέρονται πεζοί κατά από τον καυτό ήλιο, αν μη τι άλλο, δεν δικαιώνει τον αγώνα των διοκτητών ταξί. Ενώ η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των απεργιών στον τουρισμό μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στον γόρδιο δεσμό της κινητοποίησης των αυτοκινητιστών ταξί και της απελευθέρωσης του επαγγέλματος με την πολιτική θύελλα που προκαλεί, θα επανέλθουμε στην διάρκεια του δελτίου μας, μόλις έχουμε νεότερα και από την κρίσιμη συνεδρίαση του ΧΤΕ ΠΑΣΟΚ στην Βουλή. Αλλάζουμε θέμα για παραφροσύνη του πελάτη του, μιλά ο συνήγορος του 32χρονου που αιματοκύλησε την Νορβηγία. Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο αδίστακτος δράστης ήταν υπό την επίδεια φαρμάκων, ενώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησε ήταν πόσο σκότωσε. Την ίδια ώρα ο πατέρας του Μακελάρη δήλωσε ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ο γιος του θα ήταν να αυτοκτονήσει. Την ώρα που η Νορβηγία πενθεί για τα δεκάδες αθώα θύματα του παρανοϊκού Μακελάρη, εκείνος χωρίς ίχνος μεταμέλειας εξακολουθεί να ζει στο δικό του νοσηρό κόσμο, λέγοντας πως λυπάται, αλλά ό,τι έγινε ήταν απαραίτητο. He said it was necessary to start a war here in Europe and throughout the Western world. So he's sorry that it was necessary, but it was necessary. Σε ένα παραλήρημα κινητικότητας, ο Anders Behring Breivik λέει πως αυτά γίνονται σε έναν πόλεμο, αυτόν που ο ίδιος κήρυξε, αποκαλώντας το επανάσταση. He says that he is sorry that he had to do this, but it was necessary to start a revolution in the Western world. He believes that he is in a war. And he believes that when you are in war, you can do things like that. Ο δικηγόρος του αποκάλυψε πως ο 32χρονος Νορβηγός ενεργούσε υπό την επίρρεια φαρμάκων, παραδεχόμενος πως ο πελάτης του έχει περάσει στα όρια της παραφροσύνης. He used some kind of drugs before the crime. This whole case is indicated that he's insane. Το πρώτο πρόταση στον δικηγόρο του ήταν πόσους είχε σκοτώσει και στο αρρωστημένο του μυαλό έβλεπε μια επιτυχία. He was a little bit surprised that he succeeded. In his mind, succeeded. It was expected that he was stopped earlier by the police or someone else. Η αιματοχυσία έκανε τον ίδιο του τον πατέρα, με τον οποίο έχει να έρθει σε επαφή από το 1996, να λέει πως θα ήταν καλύτερα ο γιος του να αυτοκτονούσε, γιατί αυτές δεν ήταν πράξεις φυσιολογικού ανθρώπου. No, I'll never have more contact with him in my darkest moments. I think that rather than killing all those people, he should have taken his own life. This is strong words from a father. They are, but thinking about what has happened, I get so upset and I still don't understand that something like this could happen. No normal human being would do something like that. Ο Μπρέιβικ φέρεται να είναι αντίθετο στην ιδέα να δηλώσει στο δικαστήριο ότι δεν έχει σώα στα σφρένα, καθώς πιστεύει, όπως λέει, ότι είναι ο μόνος που καταλαβαίνει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως νέα παιδιά είδαν να κόβεται τόσο άδοξα το νήμα της ζωής τους. Όπως ο Τόρε, που στα 21 του ήταν δραστήριο μέλος της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. 20χρονη Αν, η τύχη της οποίας αγνοείται από τη στιγμή που βούτυξε στο νερό, προσπαθώντας να ξεφύγει κολυμπώντας από τον εφιάλτη. Ή ο 20χρονος χορευτής Ισμαήλ, που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο νορβηγικό X-Factor. Ο Νορβηγός Υπουργός Δικαιοσύνης εξήρε ως φανταστικό το έργο της αστυνομίας, παρά τις φοδρές επικρίσεις που δέχτηκε, επειδή μεσολάβησε μία ώρα από την πρώτη κλίση για βοήθεια μέχρι τη στιγμή που η αστυνομική
και πάτησαν το πόδι τους στο νησί του τρόμου. This may be a nation in mourning, but as well as expressing their grief, Norwegians are determined to send out a statement of defiance. They won't allow their way of life to be disrupted by acts of violence. Περισσότεροι από 100.000 Νορβηγοί κατέβηκαν στους δρόμους στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης απέναντι στην τυφλιβία. I just want to talk to you about what we have here, this extraordinary memorial which has developed here now with thousands and thousands of flowers. And of course, this is the result of the procession yesterday when we had, I mean, I would say at least 100,000 people coming through the streets holding these flowers. And then laying them here. I was in the middle of the crowd, and it was an extraordinarily impressive event. I mean, such a strong feeling of solidarity and unity. Η Μάρι Τάντερσεν ήταν συμμαθήτριά του. Δεν πιστεύει πως το παιδί που τους έκανε να γελούν θα γινόταν αδίστακτος εκτελεστής, ακόμη και όταν άρχισε να γράφει αντισλαμικές απόψεις στο διαδίκτυο. He would do little dances, and he would, you know, say funny things. Later, it became more extreme, and I. Remember after we all got on Facebook, I became friends with him there, and he had some rather outrageous statements there. So you know, you can't say stuff like that. That's completely unacceptable. Έλλειψη αυστηρής νομοθεσίας στην νορβηγική αστυνομία σκοπεύει να επικαλεστεί μια νέα διάταξη του ποινικού κώδικα, ώστε ο 32χρονος να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που προβλέπει ανώτερη ποινή την 30ετή κάθειρξη. Πάμε στον Ισακ Τριανταφυλλίδη να μας πει περισσότερο, Ισακ. Η Νορβηγία λοιπόν και ολόκληρος ο κόσμος τα τελευταία 24 ώρα μαθαίνουν με τις λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, λεπτομέρειες για την προσωπικότητα του ανθρώπου που αιματοκύλησε την νήσο Ουτόγια και αιματοκύλησε και το Όσλο. Η συνέντευξη λοιπόν του δικηγόρου του είναι αποκαλυπτική πάνω σε αυτό το θέμα και να ξεκινήσουμε με το σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο του ίδιου του δικηγόρου, του ανθρώπου που του υπερασπίζεται αυτόν τον άνθρωπο, είναι πως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου γιατί δεν υπάρχει κάποιος παρόμοιος με αυτόν. Ο Αντρές λοιπόν Breivik, που γνωρίζει πλέον με κάθε λεπτομέρεια το εύρος του μακελιού του, άλλωστε ήταν μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε στους αστυνομικούς. Ρώτησε αλλά και στον δικηγόρο του πόσους σκότωσε. Πόσα θύματα. Παρόλο λοιπόν που γνωρίζει το εύρος, παρόλο που γνωρίζει τις επιπτώσεις αυτό που προκάλεσε σε αυτή τη χώρα, συνεχίζει να εμφανίζεται πολύ ψύχρεμος, πολύ ήρεμος, είναι πολύ συνεργάσιμος με τις αρχές. Και μια λεπτομέρεια να πούμε ότι δείχνει και ιδιαίτερη όρεξη, όπως λένε οι πληροφορίες από τις αρχές, ιδιαίτερη όρεξη στο φαγητό, στα γεύματα που του προσφέρουν στον χώρο που κρατείται. Στη διαδικασία λοιπόν τις συζητήσεις που κάνει με τον δικηγόρο του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο μοναδικός που έρχεται σε επαφή πλέον μαζί του και παίρνουν πολλές ώρες μαζί. Ναι. Περιέγραψε με πολλές λεπτομέρειες και πολύ ήρεμα την διαδικασία με την οποία έφτιαξε τη βόμβα, πώς τοποθέτησε τη βόμβα και μάλιστα αποκάλυψε και παραδέχτηκε και ο ίδιος πως η βομβιστική επίθεση στο Όσλο δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας αντιπερισπασμός για το τελικό του στόχο που ήταν το αιματοκύλισμα στο νησί με τους 700 νέους ανθρώπους. Σε άλλο σημείο μάλιστα ο δικηγόρος το αποκαλύπτει πως ο δράστης θεωρεί πως έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία την αποστολή του, ωστόσο απορεί και ο ίδιος και του προκαλεί έκπληξη πως δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν οι αρχές πολύ νωρίτερα. Ο ίδιος περίμενε ότι είτε θα τον σκότωναν είτε θα τον συλλάμβαναν πριν καταφέρει να φτάσει στο νησί. Παρ' όλα αυτά, για πολλούς λόγους, οι αστυνομικοί τελικά δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο σημείο στο Όσλο που είχε βάλει τη βόμβα και πολύ αργότερα, 90 λεπτά αργότερα, αφού είχε ξεκινήσει το μακελιό στην είσοδο, τότε κατάφεραν να τον συλλάβουν. Τώρα, πιστοποιείται ότι ήταν υπό την επίδεια φαρμάκων, Ισάκ. Αποκαλύπτει ο δικηγόρος του, όπως του είπε και ο ίδιος ο δράστης, ότι για να καταλάβουμε τη λογική του λίγο του ανθρώπου αυτού, πόσο καλά τα είχε σχεδιάσει, είπε ότι περίμενε ότι εκείνη τη μέρα που ήταν έτοιμος να αιματοκυλήσει τη χώρα του, θα ήταν νευρικός, θα ήταν και αγχωμένος. Οπότε χρειαζόταν κάποια βοήθεια επιπλέον για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο που είχε αναλάβει. Οπότε φρόντισε να πάρει κάποια φάρμακα, στεροειδή όπως αποκαλύπτουν οι αρχές, και κάποιο άλλο άγνωστο φάρμακο, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να βρίσκεται σε εγρήγορση, να έχει μεγαλύτερη αντοχή και δύναμη για να ολοκληρώσει το μακελιό. Και όλα αυτά είναι στοιχεία βέβαια που οδηγούν το δικαστήριο και τους εισαγγελείς να αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο παράφρονης σε ποσοστό 100%, αλλά έναν απίστευτα καλά οργανωμένο εκτελεστή που κάθε του κίνηση την είχε υπολογίσει πάρα πολύ καλά πριν την κάνει. Ήταν συγκλονιστικές εικόνες οι οποίες εκτυλίχθηκαν χθες στο Όσλο με το συλλαλητήριο του πένθους περισσότερων από 100.000 ανθρώπων οι οποίοι έφτασαν στο σημείο της έκρησης και άφησαν λουλούδια, άναψαν κεριά.
και προσευχήθηκαν. Ήταν μια θάλασσα από λουλούδια, μια θάλασσα από αγάπη, όπως γράφουν και οι εφημερίδες στην Νορβηγία. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν οι Νορβηγοί προς τους συμπατριώτες τους που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Και αν θες να πούμε λίγο για την αστυνομία τώρα, Άκη, καθώς σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέπληξε τους πάντες με την δήλωσή του, καθώς εξήρε τις αστυνομικές, το πώς χειρίστηκε η αστυνομία την όλη την κρίση, την ώρα που δέχεται βέβαια σφοδότατες επικρίσεις για το πώς χειρίστηκε από την κρίση, καθώς να θυμίσουμε πως οι ειδικές δυνάμεις. Εξήρε ο Πρωθυπουργός τη στάση της Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τη στάση της νορβηγικής αστυνομίας. Μα έκαναν μια μισή ώρα να φτάσουν. Έκαναν μια μισή ώρα και καθώς βγαίνουν πολλές λεπτομέρειες τώρα γιατί συνέβη αυτό, είναι ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας λόγος που ανέφερε μάλιστα αξιωματούχος της αστυνομίας ήταν ότι ενώ είχαν ειδοποιηθεί τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, παρόλα αυτά τους απαγορεύτηκε να μεταβούν στο νησί, καθώς δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Και έπρεπε να περιμένουν τις ειδικές δυνάμεις από το Όσλο. Ειδικές δυνάμεις από το Όσλο που έπρεπε να ταξιδέψουν οδικώς μέχρι την περιοχή και μετά να βρουν βάρκες να περάσουν απέναντι στο νησί, καθώς δεν υπήρχαν και τα ελικόπτερα. Σήμερα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η αστυνομία, ανέφεραν πως δεν χρησιμοποίησαν τα ελικόπτερα, καθώς δεν μπορούν να μεταφέρουν πολλούς άνδρες των ειδικών δυνάμεων ταυτόχρονα και τον εξοπλισμό τους μέχρι το σημείο. Ωστόσο, πολλά δημοσιεύματα εφημερίδων αναφέρουν πως έπρεπε να βρουν και τους πιλότους, καθώς όλοι οι πιλότοι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκονταν σε άδεια. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα θύματα του ανθρώπου αυτού έπαιρναν τηλέφωνα από το νησί, στην αστυνομία, από τα κινητά τους τηλέφωνα. Υπάρχουν... Τον έβλεπαν να εκτελεί εν ψυχρό τους φίλους τους, τους συντρόφους τους και η αστυνομία απαντούσε άλλαν τάλλον. Ήταν άνθρωποι που απεγνωσμένα προσπαθούσαν να βρουν βοήθεια, άνθρωποι που έπαιρναν είτε απευθείας στην αστυνομία από τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά τους έβαζαν είτε σε αναμονή, καθώς προσπαθούσαν να χειριστούν την περίπτωση του Όσλο, την βομβιστική επίθεση, οπότε δεν αξιολογούσαν τόσο σημαντικό το γεγονός το τι γινόταν εκείνη την ώρα στο νησί και τους παρέπευαν για αργότερα να δουν το θέμα τους, είτε και υπάρχουν διάφορες ομιλίες παιδιών που παίρνουν στους γονείς τους και τους ζητάνε βοήθεια και εκείνοι τους απαντούν ότι προσπαθούμε να βρούμε την αστυνομία, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, έχουν ενημερωθεί και θα στείλουν σύντομα δυνάμεις. Σύντομα δυνάμεις, 90 λεπτά χρειάστηκε και για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα δευτερόλεπτα. Και σε αυτά τα 90 λεπτά ο άνθρωπος που βλέπουμε στις οθόνες μας τις τελευταίες ημέρες και σοκάρει την παγκόσμια κοινή γνώμη, εκτελούσε εν ψυχρό τα θύματά του, τα παιδιά ηλικίας 18, 19, 20 ετών που είδαμε τις φωτογραφίες τους να είναι σε αυτή τη μακάβρια λίστα. Είναι λίστες που δίνονται σήμερα τα παιδιά φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Ναι, και το πόσο σημαντικό ήταν ο χρόνος σε αυτήν την περίπτωση, φάνηκε ότι μόλις φτάσαν οι δυνάμεις στο νησί, μόλις καταφέραν να πατήσουν, δεν βρήκαν οποιαδήποτε αντίσταση από τον δράστη, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως. Μάλιστα. Ισάκρη Δαφνίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πορεία του δελτίου θα δούμε και το συναγερμό που έχει σημάνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, στις αστυνομικές αρχές που κάνουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργατών και συνεργών αυτού του ανθρώπου με βάση τα όσα γράφει στο μανιφέστο του μίσους το οποίο έχει υπογράψει και με βάση τα όσα είπε στην κατάθεσή του στους δικαστές ότι υπάρχουν άλλοι 80 θύλακες, άλλοι 80 πυρήνες τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρώπη που συμμερίζονται τις δικές του ιδέες. Ισάκ Τριανταφυλλίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Με αυτόφορο και φυλακή κινδυνεύουν από την 1η Αυγούστου όσοι δεν εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Οι εφοριακοί θα αρχίσουν εντατική δουλειά τις επόμενες ημέρες ενημερώνοντας τηλεφωνικά ή με σημειώματα τους φορολογουμένους.